θέλω να σας δώσω μία από τις πιο ωραίες εικόνες που είχαμε ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να συνδεθούμε με τα λαγκάδια Αρκαδίας. Για να δούμε τώρα. Με τα δύο αδέρφια, το Βασίλη και το Διαμαντή Μανιάτη, που μπορεί να είναι τώρα μέσα στην κουζίνα του εστιατορίου τους στα λαγκάδια Αρκαδίας. Και όσοι έχουν πάει στα λαγκάδια ξέρουν την οικογένεια Μανιάτη. Αλλά σε λίγο θα βγούμε και έξω. Δεν θα βγούμε να δούμε και τον Πλάτανο και να δούμε λίγο το χωριό? Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Είμαστε εδώ με την Κατερίνα και τον Παύλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα συνειδητοποιώ πρώτη φορά πόσο μοιάζετε στην τηλεόραση που είσαστε δίπλα-δίπλα. Τώρα πρώτη φορά. Πρώτη φορά, δεν το είχα προσέξει. Τώρα τι μας φτιάχνετε, παστό? Θα σας φτιάξουμε ένα καγιανά. Καγιανά. Με παστό. Για δείξτε μας. Το οποίο είναι δικής μας παραγωγής. Θα ξεκινήσει τώρα ο Διαμαντής. Για πάμε. Κοίτα τους τώρα. High tech. Για πάμε. Ντομάτα, αυγά, τα κλασικά. Για μιλήστε μας, Ελλάδα. Έχουμε κρεμμυδάκι, ντοματούλα, μαϊντανό φρεσκοκομμένο και έχουμε και παστό, χειροποίητο, το οποίο το φτιάχνουμε εμείς μόνοι μας. Άρα, αυτή είναι. Α, εμείς στη Θήβα βάζουμε φέτα, Βασίλη. Α, εμείς δεν το κάνουμε. Το κάθε τόπο στα δικά του. Τα δικά του, έτσι. Εμείς θα βάλουμε όμως μιτζίθρα. Μιτζίθρα, ωραία, μπράβο. Ωραία, ωραία, ωραία. Έρα, και μας ανοίγει όρεξη. Βάζουμε αρχικά το κρεμμυδάκι. Α, τον κάνετε μερακλίδικο. Για πάμε λίγο. Την ντοματούλα. Ωραία εικόνα, και μπράβο, το παστό. Ρίξτε τα όλα γρήγορα να γίνει. Θέλουμε να βγούμε λοιπόν και έξω. Από το κοντρόλ λένε, βγάλτε μας σε λίγο έξω να δούμε το χωριό. Λοιπόν, εδώ έχουμε χτυπήσει δύο αυγά. Ωραία. Θα προσθέσουμε λίγο ζάχαρη. Και ζάχαρη αυγά, γιατί? Για το ντομάτα. Ναι. Γιατί τη ζάχαρη, λέει ο Παύλος? Γλυκίζει λίγο το αυγό, δίνει έτσι ένα ωραίο. Εντάξει, παιδιά. Όχι, κύριε Σαρή μου, δεν πάει στο αυγό, πάει στο αυγό. Μήπως έπρεπε να το αφήσετε πιο αλμυρό για να πιούμε περισσότερο τσίπουρο? Επειδή έχει το παστό το οποίο είναι αρκετά αλμυρό. Ωραία. Να ισορροπήσει λίγο η γεύση. Ξέρεις τι λέω. Μέχρι να ολοκληρώσει τη συνταγή ο Διαμαντής. Βασίλη, βγες λίγο να μας δείξεις έξω χωριό και ξαναμπες μέσα. Μπορούμε? Βεβαίως. Και μετά να δούμε τα καγιανά έτοιμα, δηλαδή να δούμε το πιάτο έτοιμο. Είναι λίγο criminal minds το πλάνο, γιατί είναι κοντινό, Βασίλη. Γύρνα την κάμερα και μίλα μας. Γύρνα την κάμερα. Θα σας δείξω τώρα εδώ. Αυτά είναι, ρε παιδιά. Κοιτάει όλο το πλατό εδώ, κοιτάει. Όλο το πλατό. Αυτό είναι το χωριό, παιδιά, που είναι από τη Βιτίνα, για να καταλάβετε. 10 λεπτά. Αρκάδια, ναι. Και είναι το ωραιότερο ορμητήριο, Κατερίνα και Παύλο, για να πάτε. Δημητσάνα, Στεμνίτσα. Πού αλλού μπορούμε να πάμε από τα λαγκάδια, Βασίλη μου? Γαστούνι. Είναι η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Καρίτενα, η Ανδρίτσενα, η Βιτίνα, το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου. Τώρα για να πούμε. Ποταμός, έχει πολλές επιλογές. Πριν πάμε μέσα να δούμε το Διαμαντή, να πούμε στον κόσμο ότι δεν σε βγάλαμε μόνο για να δείξουμε το άδειο χωριό και το πώς ζουν οι νέοι στο χωριό. Το βλέπουμε και με πανοραμικά πλάνα που μας δίνουν από το κοντρόλ. Πάρα πολύ όμορφο χωριό. Εκεί ήταν οι περίφημοι χτιστάδες των λαγκαδίων, λοιπόν. Εγώ θέλω να μου πεις πόσο δύσκολη είναι η ζωή στο χωριό τώρα που εξαιτίας του κορονοϊού ακυρώθηκαν στο ξενοδοχείο σας όλες οι κρατήσεις και περιμένατε Αμερικάνους, περιμένατε Ευρωπαίους, περιμένατε από όλο τον πλανήτη κόσμο για να κάνει περιπατητικό τουρισμό, για να πηγαίνει στα μονοπάτια της ορεινής Αρκαδίας. Έχετε υποστεί κι εσείς μια καταστροφή, έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Οι ακυρώσεις είναι σχεδόν στο 100% μέχρι και τον Ιούνιο πλέον. Και τώρα ελπίζουμε ότι τουλάχιστον από το φθινόπωρο και μετά θα καλυτερεύσουν λίγο τα πράγματα, γιατί εκεί είναι που είναι πάλι ψηλή σεζόν για μας όσον αφορά τον πεζοπορικό κυρίως τουρισμό. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο. Τώρα θα πάμε να σας δείξουμε και έξω, θα βγάλουμε τον καγιανά να κεράσουμε ένα τσίπουρο. Θέλαμε πολύ να ήμασταν εκεί προφανώς και με το να σας δείξω και τη θέα μπροστά από το μπαλκόνι. Έχει καλό τσίπουρο η περιοχή, γιατί είμαστε τσιπουράδες, ξέρουμε. Και γιατί το τσίπουρο. Βεβαίως. Είμαστε φίλοι του τσίπουρου. Παιδιά, πώς έγινε η συνταγή μέσα σε 3 λεπτά, το είδατε? Καγιανάς. Φοβερό. Είναι... Ωραία. Παιδιά. Έλα, Δημοτή, να το πάμε. Λοιπόν. Πρέπει να ολοκληρώσουμε μια κουβέντα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί η σύνδεση ήταν. Ναι. Ναι, η τελευταία σας κουβέντα. Ωραία. Αυτό είναι το πιάτο έτοιμο. Έρχομαι. 2 ώρες θέλει, αλλά δεν έχω και το χαρτί. Και ψωμί ζυμωτό ψητό. Φοβερά, παιδιά. Διαμαντή και Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στην οικογένεια. Μανιάτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.